Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε και πάλι στο Ειρήνη Κρόχετ. Πάμε να συνεχίσουμε τον αρκούδο του Δημήτρη. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου Ειρήνη Κρόχετ, καθώς επίσης και να πατάτε το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις στα νέα βίντεο που ανεβάζω κάθε ζώο. Αυτή τη στιγμή μείναμε στο προηγούμενο βίντεο στην μουσούδα του. Πάμε να τη τελειώσουμε μαζί. Όπως σας είπα, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε το κουδουνάκι για τις ενημερώσεις. Έχω κάνει την πρώτη δεύτερη σειρά, πάμε να κάνουμε την τρίτη σειρά, η οποία στην τρίτη σειρά θα κάνουμε 18 άρρηκτα, που σημαίνει ότι θα κάνουμε 2 άρρηκτα στο καθένα μέσα, συν ένα άρρηκτο ακόμα. Συνολικά είπαμε κορίτσια ότι θέλουμε 18 άρρηκτα, όπου έχουμε διπλό 2 άρρηκτα θα ξανακάνουμε πάλι τα 2 μας άρρηκτα, ώστε συνολικά να σχηματιστεί γύρω γύρω 18 άρρηκτα. Έχω κλείσει και την τρίτη μου σειρά και πάω να κλείσω, να βάλω τώρα αυτή τη στιγμή κορίτσα γύρω γύρω 24 άρρηκτα, δηλαδή 2 συν 1. Αυτό θα το κάνω συνολικά 2 φορές ακόμα, δηλαδή στην 24η μου σειρά και την 25η μου σειρά και την 26η, θα την έχω, θα αποτελείται από 24 άρρηκτα. Με αυτόν τον τρόπο, κορίτσα, θα φτιάξω τη μουσούδα του αρκουδάκι του Δημήτρη. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μου Ειρήνη Κρόχετ, καθώς και στην ομάδα μου βλέπουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι, όπου σας έχω αναλυτικά άλμπουμ και από κάτω από το κάθε άλμπουμ έχω βάλει και το αντίστοιχο βίντεο. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλη μια φορά την 24η σειρά, που σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα, αυτή τη φορά άρρηκτο, την πέμπτη σειρά, συγγνώμη, ένα άρρηκτο θα κάνουμε, δηλαδή θα έχουμε 24 άρρηκτα και το κάνουμε αυτό ώστε να γυρίσω το πλεκτό μου, να φαίνεται ότι σχηματίζει αυτή τη μουσιδίτσα, τη μητούλα, τη μουσούδα. Για το πανέμορφο αρκουδάκι. Λοιπόν, έκλεισα και την πέμπτη σειρά, πάω να κλείσω και την έκτη. Βλέπετε, έχετε αρχίσει και σχηματίζετε, δείτε, η μουσούδα του γύρω-γύρω και σχηματίζει αυτό το βαθούλωμα που θέλω για να το γεμίσω και αυτό το σημείο. Κορίτσα, μπορείτε να το γεμίσετε είτε αν έχετε βαμβάκι, λόγω της κατάστασης μπορείτε να βάλετε βαμβάκι, ή αλομβάμβακα ή αφρολέξ, ανάλογα εσείς τι θέλετε και πάντα να ρωτάτε τι είναι να μην είναι αλλεργικό για τα μικρά σας. Ωραία. Έκλεισα και την έκτη μου σειρά. Πάμε να κόψουμε την κλωστούλα μας. Θα την κόψουμε λίγο μακριά για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, να τελειώσουμε. Πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τα χέρια και θα πάρουμε την κλωστή μας και θα πάω να κάνω αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πάρω αυτούς τους πόντους για να φτιάξω τα χέρια, κορίτσα.
Άρα, έχουμε και λέμε, θα πάω να κάνουμε ένα μαγικό κύκλο και στο μαγικό μου κύκλο θα πάω να κάνω 6 άριχτα μέσα στο μαγικό μου κύκλο, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, έχω κάνει 6 άριχτα, θα τραβήξω την κλωστή μου να κλείσει και θα πάω να σφραγίσω το μαγικό μου κύκλο και να σφραγίσω και την πρώτη μου σειρά. Και τώρα θα κάνω από 2 άριχτα σε κάθε, από κάτω έκανα 6, 2 άριχτα στον κάθε μου πότο, συνολικά να μου βγουν 12 άριχτα. Έβγαλα 12 άριχτα κορίτσα, 2 έκανα στο καθένα, πάω και κάνω ένα βουβό και εκεί που έκανα τα 2 μου άριχτα, θα πάω να ξανακάνω 2 άριχτα και δίπλα θα κάνω ένα για να κάνω 18 άριχτα. Και αυτή θα είναι η τρίτη μου σειρά. Η οποία θα αποτελείται από 18 άριχτα. Θα ήταν 18 άριχτα. Έτσι, να αρχίσω σιγά σιγά να σχηματίζω το χέρι για το αρκουδάκι. Τελείωσα, κλείνω. Και αυτό πάω τώρα να κάνω 24 άριχτα. 24 άριχτα θα κάνω 9 σειρές από 24 άριχτα. Με αυτόν τον τρόπο και μετά θα συνεχίσουμε το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.